Υποστελεχωμένο και με βαρύ φόρτο εργασίας είναι το μηχανολογικό τμήμα των Μυρών μετά τις συνταξιοδοτήσεις υπαλλήλων, με αποτέλεσμα σήμερα να δουλεύουν μόλις 3 άτομα προκειμένου να εξυπηρετήσουν σχεδόν το μισό νομό Ηρακλείου. Ό,τι είχε να κάνει με τις άδειες οδήγησης, το μηχανολογικό των Μυρών πλέον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τους πολίτες. Θα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα πλήγμα την περιοχή ούτως ή άλλως. Με τον Οκαλικράτη η περιφέρεια γενικά έχει αποδυναμωθεί. Ένα από τα γνωστά θέματα που αντιμετωπίζει η περιφέρεια, η αποψήλωση των υπηρεσιών. Εντάξει, λογικό και κάποια στιγμή και το μηχανολογικό την πλήρωνε. Σαφώς και δεν πρέπει να κλείσει, σαφώς και δεν πρέπει να... και πρέπει να στελεχωθεί, γιατί για κάθε μετά δουλειά θα πρέπει να τρέχουμε για άλλη μια φορά στο Ηράκλειο. Ό,τι έχει συμβεί με όλες τις υπηρεσίες που φύγαν από εδώ από την περιοχή μας. Να τρέχουμε για κάτι που το λίγο μέχρι το πιο περισσότερο. Θα τρέχουμε στο Ηράκλειο. Οι εκπαιδευτές οδήγησης από την πλευρά τους εκπέμπουν σήμα κινδύνου, με εκατοντάδες υποψήφιους οδηγούς να μπαίνουν στην αναμονή επαόριστον, αφού ακόμα και μετά τη λήξη της πανελλαδικής αποχής, οι δύο μόλις υπάλληλοι θα αδυνατούν να διεκπαιρεώσουν τις εξετάσεις. Κινδυνεύουμε πλέον κι εμείς με λουκέτο, γιατί σιγά σιγά οι λογαριασμοί έρχονται, εμείς δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε εύκολα στις υποχρεώσεις μας. Με αριθμοί περίπου 40.000 κατοίκους, μόνιμους κατοίκους. Άρα γιατί αυτοί να μετακινούνται. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Αυτό είναι απαράδεκτο. Εμείς δηλαδή από εδώ πέρα τι δεν γίνεται. Πρέπει να τρέμουμε στο Ηράκλειο. Αυτό είναι πολύ δύσκολο θέμα γενικώς, διότι εκτός από το ότι έχουμε λίγο προσωπικό, δεν θέλει και προσωπικό από το Ηράκλειο να μετακομίσει στις Μοίρες ή να πηγαίνει κάθε μέρα στις Μοίρες να εργάζεται εκεί. Και δεν μπορεί να ξεσπιτώσει εύκολα ένα άνθρωπο από το Ηράκλειο με μία απόφαση του Περιφερειάρχη. Εγώ αυτό δεν θα το θεωρήσω σαν δικαιολογία. Νομίζω ότι κάθε υπάλληλος είναι όταν ορκίζεται και παίρνει μια θέση στο δημόσιο, είναι εντέλεται αφού πάρει εντολή να πάει οπουδήποτε. Ιδάλλως δεν θα μπορούσαμε να στελεχώσουμε τις υπηρεσίες. Δεν πρόκειται να κλείσει. Υπάρχει μια δυσκολία. Θα δούμε πώς θα την αντιμετωπίσουμε, αλλά σε καμιά περίπτωση θα φροντίσουμε να μην κλείσει. Φτάσαμε και μέχρι το Υπουργείο, εάν δεν το θυλήσει από την Περιφερειάρχη ή από τον Αντιπεριφερειάρχη, θα δούμε πώς θα το παλέψουμε το θέμα μαζί με τα στελέχη του μηχανολογικού και μαζί με τους εκπαιδευτές των οδηγών. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπό κανονικές συνθήκες το μηχανολογικό των Μυρών ετησίως εξετάζονται πάνω από 2.500 άτομα στη θεωρία και πάνω από 1.000 στην οδήγηση.